Ορκομοσία Νεοσύλλεκτων, είχαμε και στο 6ο Σύνταγμα πεζικού στην Κόρινθο. Είναι η ιερή και συγκινητική στιγμή κατά την οποία με δυνητική έξαρση και θρησκευτική ευλάβεια δώσατε το στρατιωτικό όρκο προς την πατρίδα υπό τη σκέπη του Αγίου Γεωργίου και της γαλανόλευκης σημαίας μας ενώπιον των εκπροσώπων της Αγίας μας Εκκλησίας, της Πολιτείας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, των αρχών της πόλεως, του νομού, των γονέων, συγγενών και φίλων σας. Με τον όρκο σας αυτόν υποσχεθήκατε πίστη και αφοσίωση μέχρι αυτοθυσίας προς την ωραιότερη των πατρίδων, την Ελλάδα μας. Υπακοή προς το Σύνταγμα, τους νόμους του κράτους, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τις διαταγές των ανωτέρων σας. Αναλάβατε την υποχρέωση να υπερασπίζεστε τα εθνικά σύμβολα της πατρίδος μας και δια του αίματός σας τη σημαία. Ιερή σας υποχρέωση και καθήκον από σήμερα είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της αδελφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, αναγκαίο είναι να επιδείξετε τις πατροπαράδοτες αρετές οι οποίες σίγουρα σας κοσμούν, δηλαδή τη φιλοπατρία, την ανδρεία, την καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και την πειθαρχία. Ιδιαιτέρως για την πειθαρχία, οφείλετε να γνωρίζετε ότι αυτή αποτελεί το θεμέλιο του στρατού, αλλά και κάθε οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μεταφέρω καταρχήν τους θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Αρχηγού προς όλους τους παριστάμενους και ιδιαίτερα στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες και τη διαβεβαίωσή του προς ζωνείς ότι κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή ένταξή τους στη στρατιωτική ζωή. Νεοσύλλεκτοι οπλίτες, από αρχαιοτάτων χρόνων οι Έλληνες νέοι, εντασσόμενοι στις τάξεις του στρατέματος, έδιναν υπομορφή όρκου την κορυφαία προς την πατρίδα υπόσχεση για την τήρηση των νόμων της και την μέχρι σε σκάτων υπεράσπισή της. Ο όρκος σας αυτός, συνεπώς, δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση προς την πατρίδα, αλλά και αόρατο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν μαχόμενοι της τάξης του ελληνισμού και την τρισχιλιετή ιστορική πορεία. Η κατάταξή σας στις τάξεις του ελληνικού στρατού αποτελεί μεν συνταγματική υποχρέωση, αλλά οι ευσυνείδητοι και ελεύθεροι πολίτες όπως είστε κι εσείς πρέπει να τη θεωρούν ύψιστη τιμή και δικαίωμα, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή την ελευθερία του.